Απογοητευμένη από την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και ευελπιστώντας την άμεση πρόσβαση στη διεθνή αγορά εργασίας, Έλληνες φοιτητές επιλέγουν τις σπουδές στο εξωτερικό. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Οι Έλληνες φοιτητές σε ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν το 5,8 του συνόλου των Ελλήνων φοιτητών, το 6ο μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη. Εντάξει, είναι σίγουρα το τι θέλει να κάνει ο καθένας και εφόσον δεν βρίσκουν μια λύση στην Ελλάδα, επιλέγουν, εφόσον έχουν και την οικονομική άνεση, να επιλέξουν τον δρόμο του δικό τους. Να ακολουθήσουν τον δρόμο του δικό τους. Δεν είναι θετικό, αλλά αναγκαστικά δεν αναγκάζονται. Τι να κάνουν. Αν δεν έχουν ψωμάκι να φάνε, τι να κάνουν. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η άνοδος που καταγράφεται στον αριθμό των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τη χώρα τους είναι μεγάλη. Το 2000 ήταν 2,1 εκατομμύρια, ο αριθμός αυξήθηκε στα 3 εκατομμύρια το 2005, έφτασε τα 4,1 το 2010 και πλέον βρίσκεται στα 5 εκατομμύρια. Εγώ προσωπικά έχω σπουδάσει εδώ. Είμαι ευχαριστημένος αρκετά από τις σπουδές. Αλλά από εκεί πέρα δεν πάμε να έχουμε σοβαρά προβλήματα στο πανεπιστήμιο. Η διεθνής αγορά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη, η οποία εξηγείται από την άνοδο του μορφωτικού επίπεδου, τη διεθνοποίηση των οικονομιών και την αναζήτηση στελεχών υψηλού επίπεδου, κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Γιατί είναι καλύτερες οι σπουδές, κάνουν και το μεταπτυχιακό τους εκεί, βρίσκουν και συγχρόνως και εργασία. Εμένα το ανιψάκι μου έφυγε από Καβάλα, πήγε στη Σουηδία, σπουδάζει, κάνει μεταπτυχιακό τώρα και έχει βρει και δουλειά και παίρνει πιο πολλά από τον πατέρα του. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η ηγεσία του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας δηλώνει ανοιχτή στη διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Πάντως, τα πανεπιστήμια της Ελλάδας είναι υψηλά στις παγκόσμιες κατατάξεις και αποτελούν δυνατό παίχτη στην παγκόσμια σκακέρα της εκπαίδευσης.